Hello ladies and gentlemen, we are back. Άλλη μια εκπομπή μόλις έχει ήδη ξεκινήσει και άλλο ένα. Μη μου πεις updated κυριολεκτικά, είναι κοντά σας. Γιώργος Γκόλιας εδώ στην παρέα μας, Ηλία Κατραλή εδώ κοντά μας, αλλά και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο, αν το θέλεις, μοναδικών συμβουλών ανανέωσης επίπλων αλλά και διακοσμητικών από τη μοναδική εταιρεία Casa Divos, την εταιρεία που επιμελήθηκε και τη φετινή μας διακόσμηση και που έκανε κυριολεκτικά το updated στο χώρο μας, και είναι και μια περίοδος που ξέρετε παιδιά ότι αυτή την περίοδο όλοι θέλουμε κάτι να ανανεώσουμε, κάτι να αλλάξουμε στο σαλόνι μας, στην κρεβατοκάμαρά μας και πάνω μας ακόμα, ναι. Βέβαια, ξέρεις, νομίζω ότι ο χώρος είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ό,τι και να αλλάξεις πάνω σου, μέσα σου, έξω σου κτλ., όταν περνάς πολλές ώρες στον χώρο σου, είτε αυτός είναι το σαλόνι, είτε η κρεβατοκάμαρα, είτε το καθιστικό, είτε το δωμάτιο, ό,τι θέλεις, πρέπει αυτό το πράγμα να σε γεμίζει, να σου φορτίζει τις μπαταρίες και να σε ανανεώνει. Άλλωστε τώρα, όπως ξέρουν εδώ οι φίλοι μου, σας μιλάει ένας άνθρωπος που δεν κάνω καμία άλλη δουλειά από το κάθε χειμώνα να αλλάζω την επίπλωση, γιατί για να κρατάω τον ίδιο δεσμό. Διότι αλλάζω ή δεσμό ή επίπλωση. Το είναι, έχω δει λοιπόν τελευταία ότι αλλάζω την επίπλωση για να κρατάω τον δεσμό, παιδιά μου. Άλλο, έτσι, ναι, θέλω κάτι να ανανεώνω. Παλαιότερα άλλαζα τους δεσμούς. Τώρα αλλάζω την επίπλωση. Δεν είναι πάρα πολύ καλό αυτό? Μοναδικές προτάσεις στο δεύτερο μέρος της εκπομπής από την εταιρεία Casa Divos. Θα έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κουβέντα και βεβαίως θα μάθετε πάρα πολλά πράγματα για το design ενός εσωτερικού χώρου, για το πώς τα έπιπλα πρέπει να συνδυάζονται, αλλά και γενικότερα για το πώς πρέπει να επιλέγουμε το καλό, διαχρονικό, minimal και πάντα με ιταλική φινέτσα και υπογραφή, έπιπλο και διακοσμητικό. Θα ξεκινήσω με Γιώργο Γκόλια από την μουσική στήλη που σήμερα θα πάμε σε λαϊκά μονοπάτια, γιατί καθημερινά και κάθε εβδομάδα μας ταξιδεύει από όπερα μέχρι και λαϊκό άσμα, γιατί αυτά είναι που ζητάνε οι τηλεθεατές μας, και θα κλείσουμε με πολύ ωραίο θέμα από Σίλια Κατραλή που σήμερα τι έχεις να μας ταξιδέψεις στην, αν το θέλεις, στην 7η τέχνη. Θα μιλήσουμε για ένα ντοκιμαντέρ. Επειδή με αφορμή που φέτος είναι τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Ingmar Bergman. Ναι, ναι, ναι. Γιατί γελάς τώρα? Όχι, ότι ξεκινάω με στα νήσι και κλείνω με... Σκέφτομαι τι εισαγωγή να κάνω ή τι τελείωμα να κάνω για δεν το Bergman. Δεν έχει να κάνει, παιδιά. Αυτό σημαίνει μια εκπομπή να είναι full ενημερωμένη και να έχει τα πάντα. Να έχει diversity. Διότι αυτή τη στιγμή εμένα δεν με βλέπει μόνο η Casa di Opera ή η Φοντάνα. Και η Casa di Ρένα. Με βλέπει και η κυρασούλα της γειτονιάς. Σωστό. Δηλαδή την κυρασούλα δεν θα της πω ένας έχω κάνει θεό. Κυρασούλα, βγάλε τον πιπουτί. Και τη φίλη μου τη Φοντάνα από το εξωτερικό. Που μας βλέπει μέσα. Ναι, την τρέχει. Τι τρέχει. Θα πρέπει να τη δώσω κάτι πιο intellectual. Δηλαδή ένα λεπτό, για καθίστε. Τη Στανίση εννοείς ή τον Bergman? Α, τον Bergman. Γιατί και ποιος είπε ότι η Στανίση όταν έκανε όπερα το «Σ' έχω κάνει Θεό» δεν έγινε πανικός. Και μην ξεχνάς ότι είναι ένα τραγούδι που είναι πραγματικά, νομίζω ότι είναι ιερό κομμάτι στο ρεπερτόριο. Και πόσοι δεν το έχουν πει, και ο Μαζονάκης το είχε κάνει διασκευή. Τώρα, πρόσφατα στα Manda Awards νομίζω βγήκε σε κάποιο... Το είχε κάνει διασκευή και με αυτό πραγματικά ξανά. Βγήκε γρήγορα στην επιφάνεια, και αυτό ήταν και το παράπονο της Κατερίνας, γιατί είναι προσωπική μου φίλη, χρόνια την φιλοξενώ στην εκπομπή, αλλά είναι πραγματικά καλή μου φίλη, αγαπημένη. Ήταν ότι ποτέ όταν έγινε αυτή η επιτυχία δεν βγήκε ο Γιώργος Μαζονάκης. Αυτοί που παρουσιάζανε λέγανε κοντά μας ο Γιώργος Μαζονάκης με την επιτυχία σε έχω κάνει Θεό. Λάθος λοιπόν για την παρουσιάστρια που βγαίνει και λέει κοντά μας ο Γιώργος Μαζονάκης με την επιτυχία σε έχω κάνει Θεό. Αν θέλεις να είσαι παρουσιάστρια και να είσαι ενημερωμένη, πρέπει να πεις κοντά μας ο Γιώργος Μαζονάκης με την επανεκτέλεση του μεγάλου κομματιού της Κατερίνας Στανίση, θες, έχω κάνει Θεό. Αυτό δεν είναι το σωστό? Ναι, ναι, ναι. Και την είχε πειράξει εκείνη την περίοδο πάρα πολύ. Εγώ θα σας πω όσα δεν λέει η Wikipedia και όσα δεν λένε, κατάλαβες, στο ίντερνετ, γιατί τα ζούσα από μέσα, επειδή είναι πολύ καλή μου φίλη και πολλές φορές έχω μιλήσει στο τηλέφωνο μαζί. Εγώ σε αυτό ποντάρω. Έχουμε εδώ πέρα τον άνθρωπο που είναι κολλητός της και φίλος της, οπότε λίγα εγώ θα πω, μάλλον εσύ θα μας τα πεις τα περισσότερα. Εγώ προτιμώ να τραγουδώ, γιατί από εγώ τις Κατερίνες στο ρεπερτόριο λέω πάρα πολλά. Ξέρω την ηλικία της και ξεκινάω. Την ηλικία της την ξέρω που Στανίση, πώς την ξέρεις εσύ? Α, μάλιστα, οκ. Okay. Η Στανίση, αγάπη μου, δεν έχει ηλικία. Όμως παίζει να είναι αυτό που είδα. Τη βρήκα 61 ετών, το 57 γεννηθήσα.
Ναι. Παίζει. Παίζει, γιατί. Τι εννοείς, να είναι πιο πάνω. Θα την περίμενα λίγο πιο πάνω, αλλά εντάξει, οκ. Okay, είναι πρώτα απ' όλα. Καλά, και εμένα με περιμένουν 25, λέμε 32. Δηλαδή, τι, να λέω ψέματα στον κόσμο. Όχι, βέβαια. Στο Wikipedia έχεις μπει ως 25, δηλαδή. Γιατί το Wikipedia δεν μπορεί να ψάξει. Όχι, στο Wikipedia έχω μπει ως 32, την κανονική μου. Με έχεις ψάξει, αλήθεια, να δω τι βγάζει. Λες να κάνουμε αφιέρωμα. Για κάνω ένα αφιέρωμα. Αλέξανδρο... Τι λέει το Wikipedia για μένα. Όχι, όχι τώρα, γιατί θα ξεφύγουμε από λοιπόν, την Κατερίνα. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Κατερίνα Στανίση. Μία πραγματικά για μένα μεγάλη λαϊκή φωνή. Χαρακτηριστική λαϊκή φωνή που δεν μπορεί να αντιγραφεί και να, αν το θέλεις, να γίνει ίδια με κανέναν και κανένας δεν μπορεί να γίνει ίδιος. Σωστό. Και αυτό ήταν η ιδιαιτερότητά της, αυτή η βραχνάδα, η θεία της και ο τρόπος που μιλούσε είναι Κατερίνα Στανίση, είναι μια δική της σχολή. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Στέλιος Καζαντζίδης, μεγάλος, εντάξει, μεγάλο κεφάλαιο στη μουσική, στην ελληνική λαϊκή μουσική, είχε χαρακτηρίσει τη Στανίση και την Πίτσα Παπαδοπούλου τις αυθεντικότερες λαϊκές φωνές. Έχει συνεργαστεί με τον Στέλιο Καζαντζίδη, αυτό δεν το ξέρεις. Και με πολύ μεγάλα ονόματα. Μεγάλα ονόματα σίγουρα, αλλά εγώ περίμενα πιο καινούρια, πιο σύγχρονα. Mm-hmm. Παρόλο που είναι νέα γυναίκα, αλλά εντάξει, δεν είναι 30, δεν είναι 25. Παρόλα αυτά, είχε συνεργαστεί με τον Στέλιο Καζαντζίδη, είχε πει την απίστευτη επιτυχία και επανεκτέλεση, για να είμαστε σωστοί, αυτή η νύχτα μένει που θα είμαστε μαζί κλπ. Και το είχε πει φοβερά, το άκουσα το τραγούδι, πραγματικά έμεινα άναυδος, για να λέμε, επειδή ο Μαζονάκης είπε το δικό του, εκείνη είπε κάτι άλλο, βεβαίως, το οποίο ήταν εξίσου εκπληκτικό. Πίτσα Παπαδοπούλου, λοιπόν, και Κατερίνα Στανίση, οι αυθεντικότερες φωνές. Το ίδιο είπε ο Σταμάτης Κραουνάκης, που είναι μιας άλλης σχολής κουλτούρας και νοοτροπίας. Είπε όμως ότι είναι από τις πιο ίσως η πιο αυθεντική Ελληνίδα λαϊκή τραγουδίστρια. Και ακόμα και ο περίεργος ο Ζουράρης, για μένα περίεργος, πανεπιστημιακός και πολιτικός, είπε ότι είναι η αίρια της λαϊκής, ελληνικής λαϊκής μουσικής. Τέρμα, τελεία. Ναι. Την έχουν παραδεχθεί άνθρωποι, λοιπόν, που είναι εντελώς από διαφορετική κουλτούρα, μουσικά ρεύματα κλπ. Από λαϊκούς έως πολιτικούς, σύγχρονους, παλαιότερους κλπ. Και είναι έτσι. Ακόμα και εγώ που δεν είμαι του λαϊκού ρεύματος κλπ. Επέλεξα την Στανίση γιατί ξέρω ότι είναι κολλητή σου και έχουμε να μας πεις πολλά πράγματα. Αλλά και επειδή θεωρώ ότι η φωνή της είναι μοναδική. Ο τρόπος και η ερμηνεία της είναι επίσης μοναδική και επίσης κάτι που μπορεί να μην ξέρει ο κόσμος, ότι είναι κυρία. Πραγματικά κυρία. Και η Κατερίνα Στανίση πραγματικά έχει αυτό το intellectual. Έτσι, μπράβο. Δηλαδή, το ακόμα και στην όμως, πίστα που θα πει τη ζεμπεκιά, έτσι, το λαϊκό, ο τρόπος που ντύνεται, ο τρόπος που πλασάρει τον εαυτό της και στις συνεντεύξεις της, είναι αυτό που λέμε κυρία. Δεν βγάζει αυτό το, να σου το πω, το λαϊκό, το σκυλάδικο, το έτσι, το αλλιώς. Όχι, όχι, βγάζει όχι, καθόλου, κάτι το ιδιαίτερο. Επίσης έχει κάνει πολλούς πειραματισμούς. Θυμάσαι τότε που ακούγαμε το τότε, θα το ακούσουμε και σε λίγο. Βγήκε με ένα look το οποίο μας, με τα γυαλιά, με το μοντέρνο look κλπ. Χρόνια πριν λάνσαρε αυτό το ξένο με την μπούκλα και αυτό, ναι, το αφανέ κλπ. Και το σταθερό από Κατερίνα Στανίση είναι αυτό το ασύμετρο, τα κοψίματα. Αυτό είναι Κατερίνα Στανίση το κούρεμα. Θα το δείτε σε λίγο. Και η αφέλεια. Ακριβώς. Αυτό είναι το κλασικό της, αλλά δεν κόλωνε να πειραματιστεί και να τσαλακωθεί. Επίσης, μην ξεχνάμε, τώρα θα ξεκινήσουμε το πώς ξεκίνησε λίγο την ζωή της και τη μουσική καριέρα, αλλά μην ξεχνάμε ότι το Ποσειδόνιο άνοιξε με τον Αντίπα και τη Στανίση. Αυτοί ήταν οι δύο πρώτοι που ξεκίνησαν το μαγαζί. Και ποιος έγινε γνωστός με τη Στανίση δίπλα? Τραγουδιστής που αυτή τη στιγμή τα κοριτσάκια... Ο Κιάμος. Όχι. Ο Σάκης Ρουβάς. Ο Σάκης Ρουβάς. Ναι. Ήταν πρώτη εμφάνιση. Εκεί Ποσειδόνιο. Όχι, Ποσειδόνιο. Παιδιά, πιστέψτε το ή όχι, ο Ρουβάς ξεκίνησε από εκεί πέρα. Η πρώτη εμφάνιση σε αθηναϊκή πίστα ήταν αυτή, νυχτερινό μαγαζί, δίπλα στη Στανίση. Εκείνη δηλαδή τον... Και λέω ότι είναι κυρία γιατί έχει αγκαλιάσει πολύ νέο κόσμο. Πάρα πολύ. Έχει πειραματιστεί με πολλά πράγματα, δηλαδή με συγκροτήματα καινούρια, πιο ιδιαίτερα και ούτω καθεξής. Και πραγματικά αγκαλιάζει τα νέα παιδιά. Είναι κυρία, δεν έχει ασχοληθεί με κουτσομπολιά, με... Είχε στη ζωή της αυτό το άσχημο κεφάλαιο που θα μιλήσουμε λίγο, δεν είναι καλό να μένουμε μόνο σε αυτό, με τον σύζυγό της, που ήταν ο γιος της...
Ρίτα Σακελαρίου. Και αυτή ήταν και μία... Το μελανό σημείο, θα έλεγα. Μία, πώς να το πω τώρα, μία διαμάχη παντοτινή που αιωρούταν και συζητιόταν η σχέση της νύφης Κατερίνας Στανίση. Δεν ήταν καλή, με τη μεγάλη φωνή Ρίτα Σακελαρίου και την πεθερά της. Να πούμε... Που πολλοί βέβαια λένε ότι υπήρχε πολύ μεγάλο background, ακόμα και χρησιμοποιούν για μένα κακό τη λέξη μίσους, που νομίζω ότι αυτές οι δύο κυρίες ποτέ δεν είχαν κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα δεν είχαν και την καλύτερη σχέση. Όχι, όχι. Δεν ήταν και αγάπη μου τι κάνεις, αλλά δεν ήταν όμως και ότι σε μισώ. Σύμφωνα... Ήταν μια τυπική σχέση. Έτσι. Με αυτά που έχουν βγει προς τη δημοσιότητα, δεν μπορούμε να ξέρουμε αν είναι 100% αλήθεια. Η σχέση τους έφτιαξε μόνο όταν η μεγάλη τραγουδία, η Ρίτα Σακελαρίου, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Ναι. Τότε έφτιαξε η σχέση τους. Και έδειξε δηλαδή, η Κατερίνα Στανίση πραγματικά τη μεγαλοψυχία της. Μεγαλοψυχία, okay, σαφώς. Μία μεγάλη φωνή, μία μεγάλη κυρία, η πεθερά της. Φεύγει γιατί είχε μια βαριά ασθένεια κλπ. Οπότε ίσως ήταν και λογικό, αλλά έδειξε πραγματικά μεγαλοψυχία. Γιατί αν σκεφτεί κανένας ότι το background της σχέσης της με το γιο της Σακελαρίου ήταν βία, οικογενειακή βία, δηλαδή έβγαλε μετά, όπου είχαμε σοκαριστεί όλοι έτσι. Δηλαδή δεν πίστευε κανένας ότι αυτή η λαϊκή παρουσία, δυνατή, με τη βραχνάδα, με τον τζαμπουκά κλπ. Ότι έτρωγε ξύλο από το σύζυγό της. Βέβαια η Κατερίνα είναι όπως την ονομάζουν και στο καλλιτεχνικό στερεώμα και αυτοί που την ξέρουν, η Κατερίνα είναι αντράκι. Γι' αυτό είχαμε σοκαριστεί. Εκτός από τα πολύ γνωστά χιτάκια της και επιτυχίες, τα οποία θα ακούσουμε κάποια από αυτά, οι ζεμπεκές της είναι νομίζω ότι καλύτερο υπάρχουν στην ελληνική λαϊκή μουσική. Και να σου πει, ας πούμε, η Στανίση, όταν τραγουδήσαμε στη Λάρισα, που εκεί ο ύμνος είναι το «Είχαν αριγές σακάκι δίπλο σταυροκούμποτο». Ακριβώς. Να λοιπόν, σου πει έπιασες... «Διαστόματος Κατερίνας Στανίση». Και πραγματικά, και αν φοράς σακάκι, να το κάνεις και σταυροκούμποτο και διπλοκούμποτο και ό,τι θέλεις. Θέλεις να πάμε να ακούμε τα κομμάτια μισό λεπτό, γιατί μισό λεπτό, θέλω να ακούσω το κομμάτι μου να αφιερώσω ακούσεις, σήμερα. Δεν είμαι καλά, Γιώργο. Μισό λεπτό. Να μάθουμε δύο πράγματα βασικά εκτός την ηλικία της κλπ. Μετανάστευσε στη Γερμανία τη δεκαετία του 60. Προέρχεται από πολύ φτωχή οικογένεια. Έτσι. Ξεκίνησε να δουλεύει σε εργοστάσια και εστιατόρια. Έχει σημασία να λέμε ορισμένα αυτό πράγματα. Αυτό πολύ γιατί, μεγάλη. Έτσι, δούλευε σε εργοστάσια, σε εστιατόρια. Σε 16 ετών ηλικία ανεβαίνει στο πάλκο στο Μαξίν στη Γερμανία, όπου τη βρίσκει ο Νίκολσον, ο ατζέντη της, όχι ο ηθοποιός, Τζακ Νίκολσον, και την φέρνει στην Ελλάδα και την κλείνει στο Μοκάμπο στη Λάρισα να τραγουδάει δίπλα στον Πασχάλη Τερζή τότε. Στην πορεία έκανε συνεργασία το 76, συνεργάζεται με την Ρίτα Σακελαρίου, όπου και γνωρίζεται, όπου έκανε δεύτερη φωνή στο μαγαζί. Δηλαδή τραγουδούσε η Ρίτα και εκείνη ήταν όπου εμφανιζόταν και ό,τι δίσκους έκανε. Μετά εμφανίζεται στο Καρουσάκης με τη Βίκη Μοσχολιού, τη Λίτσα Διαμάντη, τον Κώστα Καρουσάκη και εκεί πέρα ο Μουσαφίρης, γνωρίζεται με τον Μουσαφίρη, το μεγάλο συνθέτη. Ο Τάκης Μουσαφίρης της έδωσε πολλές επιτυχίες και κάνει τον πρώτο μυχή, το οποίο ήταν «Μυστικέ μου έρωτα», το οποίο έχει χίλιο τραγουδιστεί έτσι. Αυτό την καθιέρωσε στην νυχτερινή ζωή της Αθήνας. Συνεργάζεται με τον Ταλάρα, όπου κάνει μεγάλη συναυλία και στο Ολυμπιακό Στάδιο και στο εξωτερικό και γνωρίζεται το 88 και 89 με τον Στέλιο Καζατζίδη, όπου εκεί πέρα ήταν η τρελή απογείωση έτσι. Και εκεί δηλώνει, γνωρίζοντας τον Καζατζίδης, ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη, μαζί με την Παπαδοπούλου, οι πιο αυθεντικές λαϊκές φωνές της Ελλάδας. Έχει συνεργαστεί με πάρα πολλούς. Όλα τα μεγάλα ονόματα και έχει δουλέψει σε όλα. Έχει καθιερώσει πολλά νυχτερινά κέντρα. Δηλαδή η παρουσία της ήταν εκείνη που καθιέρωνε όπως το Ποσειδόνιο. Mm-hmm. Και έκτοτε έχει όλη αυτή την πορεία που είχε. Όπως είπες και εσύ, πολλοί καλλιτέχνες την έχουν αντιγράψει. Όπως και πολλές drag queens. Δηλαδή, είναι χαρακτηριστική. Τώρα δεν ξέρω αν ξέρει ο κόσμος τι σημαίνει drag queen. Βεβαίως, εννοώ τις μιμήσεις που κάνουμε με όπως λίγο πιο φεδρό χαρακτήρα δίνουμε την Κατερίνα. Γιατί η ομιλία της, το ύφος της, αυτό το που κάνει η Κατερίνα της απορίας είναι μοναδικό. Πολύ ωραία. Και κλείνω λέγοντας για να πάμε στα κομμάτια ότι δεν κόλωνε να τσαλακωθεί. Έχει πάρει μέρος στο Just the Two of Us ή το Dancing with the Stars, που την είδαμε σαν guest μαζί με το Σαχαράτο και πρέπει εδώ για να εξυπνήσω λίγο και τα γένια μου, θα το πω, γιατί αυτή η εκπομπή έχει πάρα πολύ μεγάλη ιστορία, να πω ότι η Κατερίνα Στανίση, καλεσμένη μου από το σπίτι της στη Βούλα,
στη χριστουγεννιάτικη μου εκπομπή, είπε ότι το παράπονο μου είναι ότι γιατί να βλέπουμε στα παιχνίδια τους ίδιους και τους ίδιους και βαρεθήκαμε, γι' αυτό δεν βλέπω, και χτυπάει το τηλέφωνό της μία εβδομάδα μετά την εκπομπή μου και την προσκαλούν για να πάρει μέρος στο Dancing with the Stars. Αυτή είναι όλη η αλήθεια και αυτή είναι η δύναμη της εκπομπής, μη μου πεις. Κατερίνα το αναγνωρίζει αυτό, γιατί τα είπε χήμα και γι' αυτό και πήγε. Μεγάλη κυρία, μεγάλη κυρία. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τα κομμάτια. Για δώστε τώρα, γιατί τώρα θα κάνω και live, Γιάννη μου, να με συγχωρέσετε που θα κάνω και εγώ τον οπερατέρ, αλλά θέλω αυτό το κομμάτι, το ένα, το κομμάτι, το δύο, το τρία. Ναι. Θες να με προετοιμάσει με τη σειρά για να δω και σε ποια πρόσωπα θα τα στείλω. Όχι, Παναγία μου. Έλα, γιατί δεν είμαι στα καλά μου σήμερα. Λοιπόν. Θα τα δούμε. Μαέστρο, έλα λίγο δυνατά τώρα, γιατί θέλω να φτιάξω. Ναι. Πάρε μπρος. Ωραίος. Λοιπόν, ανέβασε λιγάκι, ανέβασε λίγο για να... Είμαστε στον αέρα. Εδώ έχουν πάθει, έχουν εξεταριστεί όλοι. Σωστό. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτό έχει δίκιο, αλλά Φίλιππα, ανέβασε λίγο για να ξεφύγει αυτός εδώ πέρα. Η Πέγγι Μαγουράκη είναι εδώ και μας το λέει, γι' αυτό ακούτε μια φωνή τώρα, μην νομίζετε. Ναι. Πάμε, ανοίξτε. Ωραία, άνοιξε φωνή. Μα δηλαδή μου βάζει την όπερα στο τέρμα και τη φανίσει που θέλουμε να τα σπάσουμε όλα. Ρε εσύ, να σου πω, θα το διαλύσω. Ανέβασε τη μουσική, θα έρθω πάνω να στο τέτοιο, θα στο διαλύσω. Θα σηκωθώ, και θα πάω πάνω στο κοντρό. Θα έρθει, παιδί μου, θα έρθει. Α, είναι η καθυστέρηση του ήχου. Ναι. Τώρα είναι δυνατό. Ποια ναι, αυτό είναι... Αυτό το κομμάτι της, εντάξει, δεν μπορώ να σου πω ότι τρελαίνομαι. Κοίταξε, εσύ δεν τρελαίνεσαι, αλλά όπως είπε και η φωνή από μέσα, η Πέγγι, τρελαίνονται οι νεολαία όταν το παίζουν στα μπουζούκια. Τρελαίνονται με αυτά τα κομμάτια. Ο ήχος πολύ αργή όμως. Πάρα πολύ αργή. Και κλαμπ, και στα κλαμπ παίζουν πάρα πολύ το «Σ' έχω κάνει Θεό», τα καινούρια της, τα καινούρια, τα πιο γνωστά. Τώρα τι ζητάς. Να σου πω, έχουμε ένα θέμα με τον ήχο, έχουμε ένα θέμα. Εσύ τα θες και λίγο πολύ μπίτ, εσύ τώρα θες να ξεσηκωθεί όλοι... Το διάλεξα που το διάλεξα, τη γουστά, είναι η μόνη λαϊκή που γουστάρω, που θέλει πραγματικά να τα σπάσεις. Και το ακούω λες και έχω πάει στο Μέγαρο Μουσικής. Καλά, γιατί εγώ μέσα είναι και λίγο για το Μέγαρο, όπως θα λέμε. Καλά, όχι λίγο, είναι πολύ. Σε πληροφορώ, μην το κοροϊδεύουμε, την Κατερίνα θα γούσταρα πάρα πολύ να την δω. Δεν ξέρω αν έχει παίξει, αλλά θα γούσταρα πάρα πολύ να την δω στο Μέγαρο. Βλέπεις... Τα γρήγορα της είναι εξίσου γνωστά. Βέβαια, εγώ τρελαίνομαι για τις ζεμπεκές της. Ναι, είναι μια δεκαετία που... Δεκαετία εγώ... 90. Ναι, καλά, το μαλλί χαρακτηριστικό. Και κοίτα εδώ το μαλλί, κοίτα. Είναι... Πώς είναι αυτή η ξένη που τραγούδαγε το Total Eclipse of the Heart. Το Total Eclipse of the Heart. Αυτή το λάνσαρε και το... Αυτό είναι η Κατερίνα Σταλίνη. Αυτό είναι το κλασικό. Αυτό είναι το κλασικό. Αυτή, η κούπη είναι... Και αυτό. Και δηλαδή, όχι, δεν είναι Κατερίνα. Εσύ την ξέρεις καλύτερα, φίλο. Εδώ είναι Κατερίνα. Αυτό είναι αυτό, αυτό. Αυτό είναι κλασικό, Κατερίνα. Εντάξει, δεν. Δώσε όμως, σε παρακαλώ. Δε. Γιατί. Φιλιππάκο, άμα ανέβω μετά πάνω, θα τα πούμε διαφορετικά. Θα στο βάλω το τέτοιο πάνω και πιο τέρμα. Ναι. Το τέτοιο. Τότε το είχα πρωτοπαρουσιάσει αυτό το βίντεο κλιπ. Και φοβερό εκεί το πλάνο, το θυμάσαι με τον ανεμιστήρα και όλα αυτά. Ναι, μα δεν βλέπεις, έχει αλλάξει look. Έχει το πω. Ναι, καμία σχέση. Νομίζω ότι το βίντεο κλιπ αυτό δεν ήταν και μια νέα συνεργασία με το σκηνοθέτη. Ναι. Τότε ήταν η τεράστια αλλαγή στο look της και είχε κατηγορηθεί πολύ. Είχε κατηγορηθεί πάρα πολύ για αυτή την αλλαγή με το μαλλί, το new wave look. Αυτό είναι new wave, πραγματικά. Και αυτό είχε κάνει πάντα. Είχε κάνει μεγάλη επιτυχία. Τότε στη μουσική μου εκπομπή έπαιζε πάρα πολύ και ο κόσμος θα ήθελε πάρα πολύ. Ποιο είναι αυτό? Το βίντεο κλιπ αυτό. Το άσχετα δεν είναι. Ναι, άσχετα τηλεφωνείς. Άσχετα.
τι λες, θα με θυμάσαι. Και με τύψεις και ενώ. Τώρα μην απορρίσεις. Θέλω να πω κάτι. Εμένα η Κατερίνα μ' αρέσει στα πιο... Τα πιο ζεμπέκικα, το πιο βραχνό και ναι, το ναι, ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Όχι ότι και αυτά έχουν μεγάλη επιτυχία. Διατηρεί αυτή, όχι τη βραχνάδα, αυτό το βάθος της φωνής της. Ναι, δηλαδή αυτό είναι πιο αυθεντικό λαϊκό και είναι πιο παλιό. Βλέπεις ότι είναι από παλιά παραγωγή. Ερτένα δεν λέει, ναι, 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 είναι από σοου που έκανε η Ερτένα παλιά. Τότε που η Ερτένα έκανε καλά σοου. Εντάξει, αυτή είναι αυθεντική λαϊκή φωνή, έτσι, εδώ πέρα είναι το αυθεντικό. Σας δεν πρέπει να παρατηρήσετε, είναι ότι σε όλα το ντύσιμό της είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο και πάντα είναι πολύ κλειπτισμένο. Αυτό εμένα είναι από τα αγαπημένα μου. Είναι από τις πιο ωραίες ζεμπικές της. Αχ, αν είσαι... Πιο ωραίες ζεμπικές της. Νομίζω είναι το δάκρυ, ένα δάκρυ. Αν ήμουν ένα δάκρυ, δεν θα έκλαιγα ποτέ να μην σε χάσω. Αυτό για μένα... Ναι. Επιτέλους, ξυπνήσαμε. Τες τα δάκρυα εσύ, δεν του άρεσε. Τα στάχω και τα δάκρυα. Άκου ζεμπεκιά, δηλαδή. Εντάξει, οκ, είναι όλα τα λεφτά. Για μένα, πώς δεν με ξέρει. Ναι, ναι, θα μας φύγουν, θα μας φύγουν. Έχουμε επικοινωνία με το... Γιατί αυτό όμως. Για με... Αν ήσουν ένα δάκρυ μου δεν θα κλαίγα ποτέ να μη σε χάσω. Για μένα είναι το πιο ωραίο της ζεμπέκικο. Αν ήσουν ένα μαθία μου συγγνώμη δεν ζητάω. Και είναι και η χαρακτηριστική φωνή. Εδώ είναι. Στανίση, αυτό είναι Στανίση για μένα. Τη νύχτα που ενωθήκαμε μπορούσα και στην κόλαση να φτάσω. Ας πω, να μετατρέψω μετά το MP4 σε MP3 για να το ακούσω αμάξι. Θα ακούω ηλεκτρονική μουσική και στα νήσι, δηλαδή μην την κάνω και κανένα. Α, αυτό είναι, εδώ είναι συνεργασία με τον, με Κοντολάζο. Λίγο, με Κοντολάζο. Από δίπλα σου θα φύγω. Λίγο. Δεν σ' αντέχω, δεν. Να σου πω, αυτά περίμενε ο Φίλιππος, αυτά ήθελα για να... Εντάξτε το παιδί, καλέ. Είναι λίγο της γυρλάντας. Φίλοι, το καταλάβαμε, της αρέσει πλέον, έτσι. Εγώ μιλάω εδώ με το μικρόφωνο μου. Ναι. Δεν με νοιάζει άμα φύγω τι θα κάνεις. Δεν σε κάνω άμα θέλεις να πεθάνεις. Αυτά τα γρήγορα είναι ιδιαίτερα. Αυτό ο τύπος. Αυτό. Δεν έχει σχέση με το άλλο. Γιατί είναι πιο παλιό, πιο... Δεν με νοιάζει άμα φύγω τι θα κάνεις. Άρα φύγω, ό,τι με νοιάζει. Δεν σε κάνω άμα θέλεις να πεθάνεις. Η αγάπη σου για μένα ήταν σκάρτη. Θα έχεις τραγουδήσει αυτά. Βέβαια παιδί μου, jukebox εδώ. Λες τα νήσι δηλαδή στο μου έρωτα. Αυτό το πρώτο τραγούδισα πριν από μη το πεις αυτό 12 χρόνια και το μέχρι σήμερα το... Μη το πεις αυτό. Το λέω. Όχι, μη το πεις πότε. Μυστικέ. Τι κομματάρα είναι. Αυτό δεν πρωτοκαφιέρωσε. Ναι, βέβαια. Και ποιο δεν έχει αφιερώσει αυτό το κομμάτι. Το είπαμε προηγουμένω. Τάξη Μουσαφίρη. Και αυτό την καθιέρωσε στην νυχτερινή ζωή, έτσι. Σκουλαρίκι όμως, όχι αστεία. Εντάξει, εδώ είναι... Τότε αν φοράγες μικρότερο, μπορεί και σου πετάγανε. Ναι, ναι. Πάντως ακολουθούσε πάντα την εποχή, έτσι. Ακολουθούσε την εποχή. Αχ, αναστατώνομαι! Αυτό είναι από τα αγαπημένα γρήγορα. Εδώ είναι και χαρακτηριστική η κίνηση της Κατερίνας. Και όχι, okay, ναι, ναι, η χαρακτηριστική. Εγώ δεν το θυμάμαι όπως το σώμα. Ρε, τι να είσαι φοπερής που να ζούσε. Αναστατώνομαι! Αναστατώνομαι! Καρδέλας, Μαζί σου μάτια μου, απογειώνομαι. Αναστατώνομαι. Ωραία, τραγουδάρα. Οι άλλοι ετοιμάζουν Μπέρκμαν και εδώ εμείς αναστατωνόμαστε. Άιντε ναι. Ετοίμασε Μπέρκμαν, τελειώνει σε λιγάκι.
Έχουμε τέτοιο. Άντε ρε από εδώ πέρα, ου σκυλιά μαύρα μας λέει ο άλλος. Είδαμε την ποιότητα ρε που άνοιξε στο... άνοιξε στη φωνή στα αντιριντάκτα. Πες μου τι είπα θέλω, όταν σ' αντικρίζω, τα χάνω και ιδωρώνω, κι όλο το κοιμίζω. Όλα τα κομμάτια ξέρω απ' έξω, ρε παιδί. Αυτό βλέπω, εγώ νόμιζα λέω θα το έχουμε... Καλιά φορά να κοντάνε οι τραγουδιστές μου, παίρνουν τηλέφωνα, να τους τα θυμίζω. Αναστατώνω με, εδώ μου έρχονται αφιερώσεις, μηνύματα, φωτογραφίες σε καθαριστικό έψιλον. Και βέβαια... Κοίταξε, για να τραγουδάς και να γελάς καλό είναι. Σούπερ. Πώς είπατε, ορίστε, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Ποιος είστε. Αυτό είναι από σόου, το βλέπεις. Είχε κάνει με το Ζαχαράτο εμφάνιση εδώ. Βεβαίως. Είχε κάνει... είχε βγει ο Σταχαράτος. Ο Πιατάς. Ναι, είχε βγει ντυμένο στα νήσι. Απίστευτο. Μην απορείς που σου μιλάω στο πληθυντικό. Άντε, τραγούδα το. Εσύ πρέπει να το τραγούδας αυτά. Λοιπόν, να κάνω σοου. Ναι, μας έχει τρίξει όμως με το χρόνο. Εντάξει. Από... τώρα πρέπει να το πω, συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Έλα, μπράβο. Άιντα κι άλλα. Μια χαρά. Θέλω να βγω στο κεφαλικό. Ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Καπωμένα, ναι. Στανίσι με παίρνει, με παίρνει στανίσι. Έλα Κατερινά. Ναι, σε παίζουμε τώρα. Τώρα, ναι. Έχουμε ένα ακόμα κομμάτι. Έχει γνωστή σου επιτυχία. Θα σε πάρω μετά, έλα, τσάω, φιλιά, πάει. Ακούσα. Πώς είπατε, ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε. Αυτή είναι η... εδώ τώρα... Σε έχω κάνει θέλω, από τι μου θύμισες. Να σου πω σ' αγαπώ. Δεν βλέπω, τι είναι. Μια φορά να σε δω, να σου πω σ' αγαπώ. Σε έχω κάνει Θεό. Άντε! Αυτό είναι η Κατερίνα Στανίση. Εντάξει. Ό,τι και να πούμε, τα λόγια είναι περιτά. Γιατί, γιατί έχει παγωθεί με το χρόνο. Θα σου το εξηγήσω. Όχι, λοιπόν, το έχω καταλάβει. Αυτό αλλά... είναι η Κατερίνα Στανίση και νομίζω ότι ό,τι πιο αντιπροσωπευτικό είναι να λες Κατερίνα Στανίση, ίσον, ύμνος, ίσον, σε έχω κάνει Θεό. Πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Φεύγω για να πάω το μη μου πεις updated μέχρι τα έπιπλα Casa Divos. Εκεί ο Τίμος Μοζαΐτης με περιμένει και η κυρία Βάσο Μπαρμπαρούση για να μας προτείνουν μοναδικά ιταλικά έπιπλα με υπογραφή και φινέτσα, όπως όλα αυτά τα χρόνια μόνο αυτοί ξέρουν και κάνουν σε διακόσμηση και στο έπιπλο. Και επανέρχομαι, αφού δώσω μοναδικές προτάσεις, για να ολοκληρώσω με κινηματογραφικό, θεατρικό, δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά πάντως ξέρω ότι είναι από Σίλε Κατραλή. Μείνετε κοντά μας. Πόνο στο αυτί, ανακουφιστείτε άμεσα με το Oticon σε σπρέι. Ένα φυτικό προϊόν ιδανικό για πόνο, βουλωμένα αυτιά, βούισμα και κυψελίδα. Oticon σε σπρέι, το μόνο κλινικά μελετημένο. Ιδανικό για παιδιά και μεγάλους. Oticon, η νούμερο 1 επιλογή των γιατρών για τον πόνο στο αυτί. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών, αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706.
και για όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr με την εγγύηση by Γεωργόπουλος. Μία πολύ πολύ μικρή γεύση, αλλά που ήταν πολύ αρκετή, νομίζω ότι πήρατε πριν σας καλωσορίσω σε έναν πολύ ιδιαίτερο χώρο εδώ στην εταιρεία Casa di Vos, εκείνη που επιμελήθηκε για την φετινή μας τηλεοπτική σεζόν, αυτό που πραγματικά έχει εντυπωσιάσει όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας μηνύματα. Και επειδή όταν εμείς φτάνουμε να αγγίζουμε κάτι πολύ εντυπωσιακό, για να μην πω το τέλειο, δεν θέλουμε να το κρατάμε για μας, θέλουμε να το μοιραστούμε με όλους εσάς, κυριολεκτικά σε όλη την Ελλάδα, που πρέπει ο χώρος στον οποίο βρίσκεστε για πάρα πολλές ώρες να σας πληρεί, να σας κάνει να νιώθετε άνετα, αλλά και να σας κάνει να νιώθετε και μία σιγουριά. Αυτό έρχεται με την υπογραφή επίπλων Casa di Vos, στην οποία βρισκόμαστε και σήμερα, και θα σας ταξιδέψουμε σε πάρα πολύ ωραία έπιπλα για όλους τους χώρους, ακόμα και για τους πιο απαιτητικούς, γιατί το καλό έπιπλο, να ξέρεις, ότι δεν χάνει ποτέ την αξία του, αντιθέτως νομίζω ότι δίνει αξία ακόμα και σε ένα πολύ πολύ απλό σπίτι, αρκεί η τοποθέτηση του έπιπλου και η επιλογή του έπιπλου να είναι σημαντική. Εδώ λοιπόν έρχεται ο interior design της εταιρείας Casa di Vos, ο Τίμος Βοζαίτης, που είναι εδώ κοντά μου. Γεια σου, Τίμο. Καλησπέρα, Αλέξανδρα. Και ο οποίος, βέβαια, να πούμε στους τηλεθεατές, με βοήθησε και κατά την επιλογή μαζί με την κυρία Μπαρμπαρούση, τη Βάσο, για την επιλογή των πραγμάτων που θέλαμε, αν και έγινε πολύ βιαστικά για το σκηνικό μας φέτος. Και οι τηλεθεατές μας, νομίζω, με βάση τα μηνύματα που διαβάζω, ήταν όλοι πολύ εντυπωσιασμένοι, γιατί φύγαμε και πήγαμε σε κάτι πολύ, πολύ διαφορετικό από αυτό που τους είχαμε συνηθίσει. Έτσι ακριβώς. Κάναμε ένα στούντιο, λίγο πιο μήνυμα, λίγο πιο light, κάτι διαφορετικό, για να δείξουμε κάτι λίγο μοντέρνο στον κόσμο. Και πάντοτε με μια ιταλική υπογραφή, όπως όλα αυτά τα χρόνια, και δεν είναι λίγα, επιλέγετε για τους πελάτες σας, για τους φίλους σας, γιατί για σας οι πελάτες είναι φίλοι που το βλέπετε σαν κάθε σπίτι ένα κομμάτι από το δικό σας, και γι' αυτό και πολλές φορές και εσύ ο ίδιος, και άλλωστε αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα στην εταιρεία που βρίσκεσαι, ότι θα πας στο χώρο, θα δεις το χώρο, και πριν φτάσουν στην τελική επιλογή των επίπλων, θα δώσεις και το δικό σου στίγμα. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές βλέπουμε μια ώρα καβατοκάμαρα, ένα ωραίο σαλόνι και λέμε: αχ, αυτό θα μου ταιριάζει τέλεια. Όμως, όταν δούμε την κάτωψη του χώρου, βλέπεις ότι το χώρο τον τυγκάρει ή το έπιπλο χάνει. Και κάποιος να δώσει αρκετά χρήματα για κάτι ωραίο και να χάσει το έπιπλο, δεν το θέλει κανείς, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Αυτό το πράγμα κάνουμε. Πηγαίνουμε στο σπίτι, κοιτάμε το χώρο και τους δίνουμε λύσεις. Casa di Vos, μια εταιρεία που υπογράφει με ιταλικά έπιπλα κατά κύριο λόγο, τουλάχιστον το 95% όσον αφορά το έπιπλο αλλά και τη διακόσμηση. Ακριβώς. Θέλω να πάμε λίγο να πούμε στους τηλεθεατές μας, όταν εννοούμε έπιπλο, ποιες κατηγορίες έπιπλων έχουμε και αν καλύπτουμε τα πάντα σε ένα σπίτι. Ναι, βεβαίως. Καλύπτουμε τα πάντα όσον αφορά την εσωτερική διακόσμηση σπιτιού. Αυτό σημαίνει από το απλό καθιστικό, το σαλόν, την τραπεζαρία, την κρεβατοκάμαρα, το δωμάτιο και τα πάντα ό,τι χρειάζεται για ένα σπίτι. Ακριβώς, φωτιστικά, χαλιά, διακόσμηση, πίνακες, ό,τι χρειάζεται ένα σπίτι και να στηθεί. Γιατί έτσι μου είχες πει και στην πρώτη μας γνωριμία, ότι πιστεύεις ότι το να έχεις μία πλήρη συλλογή από ιδιαίτερα πράγματα, μπορείς να ολοκληρώσεις την εικόνα αυτού που ο άλλος θέλει. Γιατί το να στείλεις εσύ ένα απλό και βραδινό και πολύ ιδιαίτερο σαλόνι, για παράδειγμα, ακριβό, και να πάει ο άλλος και να βάλει δύο διακοσμητικά πλαστικά πάνω, θα χάσει και το σπίτι και το σαλόνι. Άρα γι' αυτό του δίνεις μια συλλογική άποψη των πραγμάτων για να αναδειχτούν αυτά που πληρώνει. Ακριβώς. Δεν είναι μόνο ένας καναπές μέσα σε ένα σπίτι. Χρειάζεται το κατάλληλο τραπέζι, coffee table, οι κατάλληλες πολυθρόνες, τα κατάλληλα αξεσουάρ,
το χαλί για να ολοκληρωθεί ο χώρος. Ο χώρος παίζει ρόλο αν είναι μεγάλος ή μικρός τίμος για να επιλέξουμε μια πολύ καλή διακόσμηση. Εννοείται παίζει ο χώρος. Γι' αυτό πάμε και εμείς, το κοιτάμε και βγάζουμε κατόψεις και σχέδια για να τα δει και ο άλλος να καταλάβει. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ένας ενδιαφερόμενος που έχει 100 τετραγωνικά σπίτι, 90, 70 ή ένας που έχει 300 τετραγωνικών στην εταιρεία Casa Divos δεν μπορεί να βρει τα έπιπλα που κολλάνε άπτεστα στο δικό του χώρο. Μπορεί να βρει τα έπιπλα που ονειρεύεται για το κάθε χώρο. Του δίνουμε λύσεις από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό χώρο που έχει μέσα στο σπίτι του. Είναι έπιπλα τα οποία πάντοτε έρχονται μετά από παραγγελία σε διάφορες διαστάσεις, χρωματισμούς και στυλ. Αλλά η γραμμή που όλα αυτά τα χρόνια προβάλλεται είναι η minimal γραμμή. Ακριβώς. Αυτό γιατί δεν αλλάζει καθόλου στην εταιρεία Casa Divos? Τι πιστεύεις λοιπόν ως interior design για τη minimal γραμμή ακόμα και στους πιο απαιτητικούς? Είναι πιο ξεκούραστο μέσα στο σπίτι. Δεν κουράζει, δεν χρειαζόμαστε πάρα πολλά πράγματα μέσα στο σπίτι πλέον. Οπότε η καθημερινότητά μας αυτό βοηθάει πάρα πολύ. Ακριβώς. Κάνει λίγο πιο ανάλαφρο. Ακριβώς. Γιατί όταν γυρίζουμε στο σπίτι μετά από πάρα πολλά προβλήματα, εργασία, δουλειά, σκέψεις, θέλουμε τουλάχιστον ο χώρος μας να μας χαλαρώνει. Ακριβώς και να μας ξεκουράζει. Υπάρχουν χρώματα τελικά μέσα στο χώρο τα οποία αναμφισβήτητα πιστεύεις ότι απορροφούν όλο αυτό το άγχος και χαλαρώνουν ακόμα και την ώρα που θα κάτσουμε 10 λεπτά να μιλήσουμε στο κινητό μας? Βεβαίως, υπάρχουν και χρώματα και σχέδια. Και ανάλογα με το κάθε χώρο δίνουμε τις λύσεις. Ποια χρώματα θα πρότεινες εσύ από την φετινή συλλογή ότι είναι τα πιο safe για να μην σε κουράσουν ποτέ και για να μπορείς συνεχώς με διάφορα διακοσμητικά να αλλάζεις το στυλ? Υγιεινές αποχρώσεις γενικά, όπως και φέτος είναι πολύ στη μόδα. Τα παστέλ χρώματα. Ακριβώς. Βοηθούν μέσα στο σπίτι, ξεκουράζουν και μπορείς να τα αλλάξεις, να συνδυάσεις με πολλούς τρόπους. Casa Divos λοιπόν και τα πάντα για τον εσωτερικό χώρο και την εσωτερική διακόσμηση ενός σπιτιού. Αλλά τελικά μέσα από όλα αυτά τα χρόνια, ποιο δωμάτιο αν το θέλεις, πιστεύεις ότι είναι από ό,τι έχεις δει και από την εμπειρία σου, η πιο δύσκολη επιλογή τελικά? Έρχομαι εγώ, είμαι ένα νέο ζευγάρι, πρέπει να παντρευτώ και θέλω να επιπλώσω ολόκληρο το σπίτι μου με την υπογραφή Casa Divos. Εσύ ποιο δωμάτιο πιστεύεις τελικά ότι είναι αυτό που οι περισσότεροι πελάτες σας θα το σκεφτούν, θα το ξανασκεφτούν και δεν θα πάρουν τόσο εύκολα την απόφαση? Ο πιο δύσκολος χώρος είναι του καθιστικού. Πρέπει να συνδυάσεις. Αλήθεια, ε! Ακριβώς. Πρέπει να συνδυάσεις σαλόνι, σύνθεση, τραπεζαρία για να φαίνονται όμορφο μέσα σε ένα χώρο. Πρέπει όλα αυτά να έχουν ακριβώς τα ίδια, το ίδιο ξύλο, τους ίδιους χρωματισμούς και το ίδιο ακριβώς design. Ή έχουμε περάσει, ξέρεις, γιατί παλιά έλεγε θα πάρω αυτή την τραπεζαρία που το τραπέζι της τραπεζαρίας είναι το τραπεζάκι μου, το τραπεζάκι είναι ίδιο με το σύνθετο και ούτω καθεξής. Τώρα έχουμε περάσει όμως στο να είναι τρία πράγματα πολύ διαφορετικά και να νομίζεις ότι είναι τα ίδια και να έχουν μια άψογη αρμονία. Τα λες πάρα πολύ σωστά, έτσι είναι. Είμαι interior design, αλλά όχι γενικότερο ενδιαφέροντος. Ακριβώς. Δεν χρειάζεται να είναι όλα τα ίδια μέσα σε ένα χώρο. Συνδυάζουμε διαφορετικά υλικά που παντρεύονται μεταξύ τους. Είναι έπιπλα τα οποία, εγώ όπως ξεκίνησα στην αρχή, καλύπτουν και τους πιο απαιτητικούς. Και γι' αυτό βέβαια είμαστε απόλυτα σίγουροι. Αλλά για έναν απλό άνθρωπο ο οποίος θέλει να κάνει μία καλή επίπλωση. Είμαστε απροσπέλαστοι, είμαστε άνθρωποι εκείνοι που δεν μπορούν εύκολα να μπει ο απλός μέσος άνθρωπος για να αγοράσει το σαλόνι από την εταιρεία Casa Divos. Έχουμε ιταλικά έπιπλα σε προσιτές τιμές. Τα εισάγουμε για μόνοι μας. Ακριβώς. Τα εισάγουμε μόνοι μας. Έχουμε ιδιόκτητους χώρους εδώ πέρα, ιδιόκτητες αποθήκες. Οπότε μπορεί ο καθένας να αγοράσει αυτό που ονειρεύεται. Και μπορεί μάλιστα εννοείς ότι αυτό σου δίνει τη δυνατότητα για την ποιότητα, την πολύ αυξημένη των επίπλων και την υπογραφή. Γιατί ξέρεις, όταν έβαλα τα πράγματα στο στούντιο, κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά μου λέγανε «Α, το διακοσμητικό αυτό το κόκκινο που έχεις είναι τάδε οίκου». Λέω «Πού το ξέρεις, το έχεις πάει?» «Όχι», μου λέει, «το ξέρω, αυτό είναι κλασική γραμμή του. Φαίνεται ότι είναι από αυτόν τον οίκο». «Α, το σαλόνι σου είναι αυτή η υπογραφή». Λέω «Έχεις πάρει σαλόνι τέτοιο?» «Όχι», μου λέει, «τα έχω δει. Αυτό βγάζει αυτή τη γραμμή, τη λιτή, την κοντή, την έτσι, την αλλιώς».
Όποιος λοιπόν ξέρει από έπιπλο, τα ιταλικά έπιπλα και αυτό που λέμε οι ιταλικές υπογραφές είναι πολύ στάνταρ και πολλές φορές και μέσα από το site, γιατί να πούμε ότι από όλη την Ελλάδα μέχρι και στο Λονδίνο και στο Παρίσι και, και στη Γερμανία το καλοκαίρι στείλατε έπιπλα που την ημέρα που είχα έρθει που φεύγανε και μου λες Αλέξανδρε συγγνώμη γιατί φεύγουν για εξωτερικό, μπορούν μέσα από το site να βρουν τα πάντα και μετά να έρθουν και σε επικοινωνία μαζί σας. Αλλά αυτοί που το επιλέγουν μου έκανε εντύπωση γιατί είδα ότι δεν είχαν καν να το δουν από κοντά και μου είπες ότι κάτι πολύ σωστό, ότι Αλέξανδρε αυτός που επιλέγει ιταλικό έπιπλο και τον Νίκο της Ιταλίας ξέρει ότι αυτό που παίρνει είναι αυτό και δεν είναι κάτι άλλο από κοντά. Ακριβώς. Όλα τα έπιπλα είναι πιστοποιημένα. Ακριβώς το ίδιο που φαίνεται σε ένα site στο ιταλικό που είμαστε επίσημα αντιπρόσωποι στην Ελλάδα, μπορεί να το έχει σπίτι του. Και ακριβώς το ίδιο θα δει και εδώ. Ακριβώς. Ότι δεν αλλάζουν. Γιατί ξέρεις, πάρα πολλά, θα το πω εγώ, πάρα πολλές εταιρείες, ακόμα και πολύ γνωστές εταιρείες στον απλό καταναλωτή, πηγαίνεις και βλέπεις αυτή την κρεβατοκάμαρα, κάθεσαι πάνω, δεν τρίζει, δεν κάνει τίποτα. Λες τη στιβαρό κρεβάτι, τη φοβερό. Το έχω πάθει εγώ. Και όταν μετά την παραγγείλεις και την πληρώσεις και έρθεις στο σπίτι σου, μετά τα τρία πρώτα βράδια αρχίζουν τα τρουκ-τρουκ και τα τρακ-τρακ. Και παίρνεις και λες, συγγνώμη, όταν κάθισα εγώ στο κρεβάτι, το κρεβάτι έλεγε ότι ήταν τόσο στιβαρό. Δηλαδή πάνω να κάτσουν 50 άτομα να χοροπηδάνε, δεν θα πάθει τίποτα. Ακριβώς. Γιατί τρίζει, ναι, ξέρετε, τη έκθεση είναι λίγο κάπως, γιατί δοκιμάζεται από πολύ κόσμο. Αυτό το θεωρώ πολύ μεγάλη αυθάδεια, να το πω έτσι, προς τον καταναλωτή. Να λες ότι τη έκθεση είναι πιο στιβαρά γιατί δοκιμάζεται από πολύ κόσμο και μετά στο σπίτι μου να μου έρθει εμένα αυτό που είναι δεύτερη ποιότητα. Και ξέρω ότι αυτό γίνεται. Εννοείται, γίνεται συνέχεια, κατά κόρον. Θα μπορούσατε να έχετε δική σας παραγωγή, σαφώς, και ελληνικής παραγωγής, κατασκευής και να λες τι κρεβάτι θες, θες ένα 70, θες ένα 80, θες ένα 90, στο βγάλουμε. Γιατί όμως τόσα χρόνια η εταιρεία Casa-Divos υπογράφει στην Ελλάδα ιταλικά έπιπλα εισαγωγής και δεν το κάνει αυτό? Τι είναι αυτό που, αν το θέλεις, σου δίνει μια πιο μεγάλη πιστοποίηση, μια πιο μεγάλη σιγουριά για τους καταναλωτές? Βεβαίως, όλα τα προϊόντα είναι πιστοποιημένα, κάτι που δεν υπάρχει εδώ πέρα στην Ελλάδα. Είναι πολύ μεγάλες εταιρείες που αντιπροσωπεύουμε στο χώρο, που περνάνε από άλλα στάνταρ σε σχέση που έχουμε εμείς εδώ πέρα. Η τιμή παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο και δει στην εποχή μας. Βέβαια, είσαι της άποψης ακριβών και καλών πιστοποιημένων επίπλων για πολύ μεγαλύτερα χρονικό περιθώριο και πολλά χρόνια μπροστά, ή πρέπει να παίρνουμε πιο φτηνά έπιπλα, πιστεύεις, και να ανταλλάζουμε συνέχεια? Δεν χρειάζεται να αλλάζουμε. Κάτι minimal, κάτι απλό, κάτι σύγχρονο ταιριάζει σε όλα τα σπίτια και δεν χρειάζεται να γίνονται αλλαγές κάθε χρόνο. Μία απλή επίπλωση σε πολύ καλή ποιότητα, λιτές γραμμές, για ένα ζευγάρι που τώρα παντεύεται και θέλει από τη δική μας εταιρεία εδώ, στην εταιρεία Casa-Divos, να πούμε άλλη μία φορά ότι βρισκόμαστε νέο Ηράκλειο, νέα Ιωνία είναι, και η οδός Βυζαντίου 55-57. Και στο ίντερνετ πώς βρίσκουμε σχεδόν το 80% της συλλογής? www.casa-divos.gr. Εκεί μπορείτε να βρείτε τα πάντα και βεβαίως να μιλήσετε είτε με τον Τίμο Βοζαίτη είτε με την κυρία Βάσο Μπαρμπαρούση για να σας δώσει τις εξειδικευμένες γνώσεις. Γιατί ξέρεις, κάποιος βλέπει κάτι, αλλά το ίντερνετ σίγουρα, όπως είδα και πριν λίγο που ήρθαμε για το γύρισμα, μίλαγες με μια κυρία που σου έλεγε αυτό το ήθελα σε ξύλο πιο σκούρο, πιο μασί, πιο έτσι, και της εξηγούσες τις αλλαγές που μπορεί να έχει και τις διάφορες εκφάνσεις. Οπότε, για παράδειγμα, για ένα ζευγάρι το οποίο παντρεύεται τώρα και έχει ένα σπίτι 80-90-100 τετραγωνικών και θέλει να κάνει μια πλήρη επίπλωση και διακόσμηση από την εταιρεία Casa-Divos, πώς θα έπρεπε να το έχει στο μυαλό του? Θα έπρεπε να το σκεφτεί πριν έρθει, θα έπρεπε να δει πόσα χρήματα θα έχει? Ποιος είναι, αν το θέλεις, ο σκοπός της εταιρείας απέναντι σε ένα νέο πελάτη που θα χτυπήσει την πόρτα? Δεν χρειάζεται να σκεφτεί τίποτα. Μπορεί να έρθει από εδώ πέρα και θα του δώσουμε μια κατάλληλη λύση στο budget που έχει. Αυτό βέβαια θα πρέπει όμως να προϋποθέτει ότι θέλει, κατά τη γνώμη μου, επώνυμα έπιπλα, ένα ιταλικό, με υπογραφή έπιπλα, minimal γραμμές. Ακριβώς. Και με ποιότητα. Ακριβώς. Αν δηλαδή κάποιος δεν έχει τουλάχιστον αυτό στο μυαλό του, νομίζω ότι δεν επιλέγει την εταιρεία Casa-Divos. Έτσι είναι, έτσι. Μέσα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, τα έπιπλα έχουν μόδα? Δηλαδή, κάθε χρόνο που δειγματίζεσαι και αλλάζει συνέχεια και ανά δύο και ανά τρεις μήνες, γιατί όταν είχα τέλη του Αυγούστου με τώρα, έχεις πάλι άλλα πράγματα. Μίνιμαλ γραμμές, αλλά πολύ καινούργια πράγματα. Αυτό σημαίνει ότι τα έπιπλα συνεχώς αλλάζουν μόδα. Συνεχώς αλλάζουν μοντέλα. Η μόδα δεν αλλάζει. Σε ένα μίνιμαλ έπιπλο είναι πάντα διαχρονικό. Απλά προσθέτονται καινούργια υλικά και καινούργια χρώματα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι κάθε φορά που εγώ βλέπω αυτόν και λέω, αχ, αυτός μου αρέσει καλύτερα από τον δικό μου, πρέπει αύριο, άμα δεν μπορώ να τον αλλάξω, και δεν μπορεί να αλλάξω το γύρω-γύρω και πάλι να μου κάνει κάπως διαφορετικό? Ακριβώς. Έχουμε πάει σε σπίτια μετά από 4-5 χρόνια, τους αλλάζουμε διακοσμητικά, κάποιο χαλί, κάποιο μαξιλαράκι και φαίνονται πάλι σε ένα καινούργιο σπίτι.
Νομίζω ότι όταν αυτό που κάνεις το κάνεις με αγάπη και ότι ο καταναλωτής είναι πλέον ένας δικός σου φίλος και έχεις την προσωπική επαφή, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό που καλύπτει και εμάς που ερχόμαστε σαν πελάτες, αλλά και εσάς που αυτό που βάζετε στα σπίτια, γιατί ξέρεις, πάντοτε έλεγα ότι η διαφήμιση από στόμα σε στόμα είναι η πιο σημαντική. Όταν εγώ θα έρθω στο δικό σου σπίτι και θα δω ένα πάρα πολύ ωραίο καναπέ, θα πω πω τι ωραίο σαλόνι και θα μου πεις εσύ Casa Divos. Και σε αντίθετη περίπτωση είναι αυτό που μου πες ότι πολλές φορές προσπαθούμε κάτι που δεν θα ταιριάξει να τους πείσουμε να μην το κάνουν, γιατί και για μας δεν θα είναι ωραίο, αλλά και εκείνοι θα το δουν στο πέρασμα του χρόνου ότι τελικά δεν κάναν καλή επιλογή. Οι άντρες ή οι γυναίκες τελικά είναι πιο απαιτητικοί και πιο δύσκολοι πελάτες στην επιλογή επίπλου? Πάντα είναι οι γυναίκες οι πιο δύσκολες στην επιλογή για να διαλέξουν τα έπιπλα. Για ποιο λόγο έχουν το θέμα τους με την ποιότητα, με το τι ξύλο είναι, τι βάση είναι ή με τα χρώματα? Όχι τόσο πολύ, με τα χρώματα και πώς θα τα συνδυάσουν μέσα στο χώρο. Αν όμως ο άντρας που είναι δίπλα της πει πάρε όποιο θέλεις, όλα μου αρέσουν, νομίζω ότι από τη στιγμή που το πορτοφόλι υπάρχει δίπλα θα κάνει τα πάντα. Έτσι ακριβώς και τη βοηθάμε και εμείς αυτό. Βεβαίως εννοείται. Γενικότερα πάντως για να πούμε στον κόσμο, οι νέες συλλογές και οι νέες τάσεις για να ενημερώνονται και από το site www.casadivos.gr. Βγαίνουν 2-3 φορές το χρόνο, έχει εποχή? Εποχή το έπιπλο δεν έχει. Βεβαίως κάθε τρίμηνο ανανεώνουμε τη συλλογή μας, mm-hmm. και στην έκθεση και στο site μας. Άρα ακόμα και για τη διακόσμηση και μικροπράγματα που θέλουμε, νομίζω ότι πρέπει να το κοιτάμε, γιατί πιστεύω ότι ο χώρος, Τίμο, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, όπως ξεκίνησα και την εκπομπή μου, την αφιέρωμά μου σήμερα, έτσι και θα τελειώσω, είναι το α και το ω για τη δική μας ηρεμία και για τις ώρες που περνάμε στο σπίτι μας, στο χώρο μας. Αν δηλαδή όπως ζούμε πλέον μέσα σε μια τρέλα, ο χώρος μας δεν μας καλύπτει και δεν μας κάνει να ηρεμούμε, τότε δεν έχουμε καταφέρει τίποτα. Θέλω καταρχήν να σε ευχαριστώ που ήσουν κοντά μας. Να πω ότι κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, επειδή σήμερα κάναμε μια γενική κουβέντα έτσι να γνωρίσετε αυτόν τον πολύ όμορφο χώρο, θα δείχνουμε προτάσεις εξειδικευμένες, γιατί με ρωτάτε και μου λέτε, Αλέξανδρε, δείξε μας κρεβατοκάμαρες, δείξε μας ταπεζαρίες, δείξε μας σαλόνια. Όλα αυτά εν καιρό θα τα δείχνουμε, είτε με τον Τίμο είτε με την κυρία Βάσο στο στούντιο καλεσμένη. Έχετε ανοιχτή πρόταση από εμάς γιατί το θέλει ο κόσμος. Αν έπρεπε να κλείσουμε και ο κόσμος να συνδέσει, που δεν σας έχει γνωρίσει ακόμα από κοντά, σε όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, να συνδέσει την εταιρεία Casa Divos. Θυμηθείτε το, αυτό το όνομα είναι μια υπογραφή στην ιταλική φινέτσα επίπλου και διακοσμητικών, με τον αυτοσκοπό σας, με αυτό που σας διακρίνει, με το ίσον που λέμε. Casa Divos, ίσον, τι θα έπρεπε να πεις για να κλείσει η δική μας, αν το θέλεις, γνωριμία με το τηλεοπτικό μας κοινό? Τρία πράγματα. Ιταλικό, πιστοποιημένο, έπιπλο. Αυτές τις τρεις λέξεις λοιπόν μπορεί να θυμάσαι. www.casadivos.gr. Και εδώ ακριβώς η έκθεση Βυζαντίου 55-57 στη Νέα Ιωνία. Τίμο, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Ανανεώνω το ραντεβού μου λίαν συντόμως για να αρχίσουμε να δείχνουμε πολλές προτάσεις και σχέδια από ξεχωριστά δωμάτια ενός σπιτιού. Γιατί οι τηλεθεατές μας θέλουν την αλλαγή και όταν αυτή είναι πιστοποιημένη, τότε είναι ό,τι καλύτερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς τώρα δεν φεύγετε γιατί θα κλείσουμε με ονειρεμένα σχέδια, υπέροχη πρόταση από Casa Divos, γιατί αυτό που είδατε στην αρχή και κατά τη διάρκεια, πιστέψτε με, είναι ούτε το 50%. Η συλλογή μας είναι μεγάλη. Αρκεί εσείς να θέλετε το καλό, πιστοποιημένο έπιπλο. Γεια σας. Γιατί ξαγρυπνάς, μάνα μου? Τώρα υπάρχει λύση. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Με ένα ψιτ και μύθηκες. Προσέξτε, το ψιτ κάτω από τη γλώσσα για να πιάσει αμέσως. Θα με θυμηθείτε και θα κοιμηθείτε. Μελατονίνη SM σε σπρέι. Τώρα σε όλα τα φαρμακεία. Ψιτ, ψιτ. Ένα προϊόν νανοτεχνολογίας από την SM Pharmaceuticals.
Η Printon Glass συνεχίζει και σήμερα την παράδοση στη μεταξωτυπική εκτύπωση υψηλών απαιτήσεων. Ελαχιστοποιεί τους χρόνους παραγωγής αλλά και παράδοσης, κάτι που απαιτείται πλέον σε ένα σύγχρονο περιβάλλον ανταγωνιστικότητας. Αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή τεχνογνωσία που έχουν την ικανότητα να προσφέρουν δημιουργικές λύσεις κατάλληλα προσαρμοσμένες στις ανάγκες του εκάστοτε πελάτη. Προσφέρει λύσεις εκτύπωσης ακόμα και σε πολύ δύσκολες επιφάνειες με τη μέθοδο της μεταξωτυπίας, της χαλκομανίας αλλά και της ψηφιακής εκτύπωσης. Μη μου πεις update, τρίτο μέρος και πάλι κοντά σας και μετά από μια τέτοια υπογραφή και φινέτσα ιταλικού επίπλου και διακοσμητικού με την υπογραφή Casa di Vos. Τώρα μπορώ να σε πάω και σε κάτι πολύ intellectual. Είδες λοιπόν, Γιώργο μου, πώς τα φτάνουμε, πώς τα φέρνουμε και καταλήγουμε εκεί που έπρεπε. Σίλια Κατραλή, λοιπόν, με ένα πολύ πολύ ιδιαίτερο θέμα. Ναι. Φέτος με αφορμή το ότι... Γιατί γελάς για Μπέρκμαν, μιλάει για Μπέρκμαν και γελάει. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Όλοι χαμογελαστοί είμαστε. Δεν καταλαβαίνω γιατί. Λοιπόν... γιατί ήταν λίγο... ήταν λίγο απότομη η μεταφορά. Όχι, επειδή ξέρει ότι θα παίξει ασπρόμαυρο τώρα, λέω, ναι, ωραία γέφυρα με στανίση, λέω, θα φοβερή. Θα δούμε το τρέιλερ ενός ντοκιμαντέρ. Φέτος είναι 100 χρόνια από τη γέννηση του Ingmar Bergman, του γνωστού Σουηδού σκηνοθέτη, ο οποίος έχει αφήσει τεράστιο έργο πίσω του. Με αφορμή, λοιπόν, τα 100 χρόνια... Η Μαργκαρέτε Φον Τρότα έρχεται με ένα ντοκιμαντέρ που λέγεται «Ψάχνοντας για τον Ingmar Bergman». «Searching for Ingmar Bergman». Αυτός είναι ντοκιμαντέρ ταινία, φαντάζομαι, σε κινηματογράφο, ταινία, έτσι δεν είναι. Θα κανονικά στους κινηματογράφους. Έχει διάφορα αποσπάσματα, κομβικές, ας πούμε, σκηνές που έχουν αλλάξει ολόκληρη την ιστορία του κινηματογράφου, έχουν αφήσει ιστορία από ταινίες του Bergman. Έχει μέσα, είναι ένα ντοκιμαντέρ που έχει διάφορα πράγματα μέσα, δηλαδή έχει τους φίλους, την οικογένεια, τους συγγενείς, τους γιους του, που μιλάνε για εκείνον. Είναι σαν αφιέρωμα. Έχει νεαρότερους κινηματογραφιστές οι οποίοι έχουν επηρεαστεί από τον Bergman και από ταινίες όπως η Έβδομη Σφραγίδα, που μιλάνε για αυτόν, που είναι ένα ντοκιμαντέρ γενικότερα που αξίζει, ας πούμε, να το δεις. Έχει βγει αυτό, Σίλια. Ναι, τώρα βγαίνει. Έχει κάνει πρεμιέρα στην Αμερική. Την έχεις δει εσύ, το έχεις δει το ντοκιμαντέρ? Δεν είναι όχι. Ακόμη διαθέσιμο να το δούμε εμείς εδώ. Σιγά σιγά θα έρθει. Στις αίθουσες κάνει πρεμιέρα στις 2 Νοεμβρίου σε Αμερική και σε εμάς έρχεται νομίζω μία με δύο εβδομάδες μετά. Okay. Αλλά είναι... γίνονται πολλά φέτος αφιερώματα και επιλέξαμε να παρουσιάσουμε αυτό διότι έχει ακουστεί, έχει συζητηθεί πάρα πολύ, δεδομένου ότι έχουν μιλήσει πολύ προσωπικά πρόσωπα της ζωής του, ας πούμε. Και είναι πιο κοντά, πιο αληθοφανές είναι όλο το αποτέλεσμα. Είναι πιο πολυδιάστατο, σαν ναι. Ντοκιμαντέρ, δηλαδή έχει και πράγματα που τα ξέρουμε και τα γνωρίζουμε όλοι, όπως σκηνές που έχουν αφήσει όντως σφραγίδα στην ιστορία του κινηματογράφου, γιατί είναι ένας σκηνοθέτης ο οποίος άλλαξε τα δεδομένα στον κινηματογράφο με τις καινοτομίες και με τις ιδιαιτερότητες στη σκηνοθεσία του. Αλλά είναι και ένα ντοκιμαντέρ και πιο ανθρώπινο, αν θέλεις, γιατί μιλάνε μέσα η γη του, έχουν κυκλοφορήσει αυτό, ας πούμε, το έχω δει το κομμάτι του ντοκιμαντέρ που μιλάνε οι δύο γη του, μιλάνε για αυτόν άνθρωποι που υπήρχαν στη ζωή του, μιλάνε για αυτόν άνθρωποι που στην πορεία ακολούθησαν το όραμά του, ας πούμε, σκηνοθετικά, αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο. Διάφοροι νέοι δημιουργοί και σύγχρονοι ακόμα. Είναι κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και νομίζω ότι έχει δείξει ιστορία ότι και κινηματογραφικά τα τελευταία χρόνια, το έχουμε ξαναπεί, τα βιογραφικά, τα ιστορικά, τα αληθινά γεγονότα τραβάνε πάρα πολύ τον κόσμο, γιατί μέσα από μια κινηματογραφική όψη και διάσταση μπορεί να μάθεις πράγματα που αν κάποιος θα δώσει ένα βιβλίο να τα διαβάσεις βαριέσαι ή δεν θα τα αποθηκεύσεις τόσο καλά. Ενώ μέσα από μια τέτοια, ας πούμε, εκδοχή ταινίας, ντοκιμαντέρ ταινίας, μπορεί να μάθεις για τη ζωή ενός τόσο σημαντικού ανθρώπου που είναι πράγματα που δεν τα γνωρίζεις,
Αλλά τα μαθαίνεις χωρίς να έχεις κάποιον να σου πει διάβασέ το ή μάθε το. Ναι, ναι, και ναι, να πούμε ότι δεν έχει τόσο το χαρακτήρα του ντοκιμαντέρ. Δηλαδή είναι είναι δοσμένο πιο πολύ σαν μια ταινία, αφού μετά έχει κάνει μια πορεία στα φεστιβάλ αυτή η ταινία, mm-hmm, πριν κάνει την πρεμιέρα της στην κανονική στις 2 Νοεμβρίου. Έχει περάσει από το φεστιβάλ του Τορόντο, της Νέας Υόρκης, των Κανών, του Κάρλο Βιβάρη, και όλοι οι κριτικοί μιλάνε για την τρυφερότητα και την είναι πολύ συναισθηματική ταινία, mm-hmm, που αυτό δεν είναι και τόσο χαρακτηριστικό των ντοκιμαντέρ. Οπότε είναι δοσμένη λίγο διαφορετικά. Βγάζει το συνέστημα το να βγάζει την παρουσίαση των γεγονότων. Όλοι γράφουν, επειδή διάβασα και κριτικές, γράφουν ότι είναι μια πολύ τρυφερή ταινία. Πολύ συναισθηματική ταινία. Θέλουμε να την δούμε κι εμείς. Μας αρέσουν αυτά τα ιδιαίτερα και τα πολύ ωραία. Και έτσι κλείσαμε με κάτι πάρα πάρα πολύ ιδιαίτερο, όπως Σίλια Κατραλή μας έχει συνηθίσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ Σίλια, ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους εσάς που ήσασταν κοντά μας για άλλη μια φορά στο Μη Μου Πεις Updated. Την επόμενη εβδομάδα κοντά μου με νέα θέματα και νέα πράγματα, τα παιδιά μου. Σας αποχαιρετώ, σας αγαπώ και σας υπενθυμίζω ότι... Να σου πω κάτι φίλε τηλεθεατή. Όπως και να το κάνεις, το λαϊκό άσμα δεν μπορεί κανείς που έχει αγαπήσει, που έχει πονέσει, που έχει, αν το θέλεις, πώς να το πω τώρα, κλάψει, γιατί μέσα εισαγωγικά το κλάμα είτε φαίνεται είτε όχι υπάρχει, δεν μπορεί να το αγνοήσει. Διότι έρωτας χωρίς παινιά δεν γίνεται.